Βαράμε μύγες εδώ μέσα, έτσι. Λέγομαι Βασιλική Αλεξανδράτου, έρχομαι από Λακωνία και ήρθα στο X-Factor για να προβληθώ και να ζήσω την εμπειρία. Δεν θα θυσίαζα την οικογένειά μου για μια καριέρα στο τραγούδι. Το πολύ πολύ ο άντρας μου έχει πει ότι αν Βασιλική πάνε όλα καλά, μπορώ να έρθω στην Αθήνα, να νοικιάσουμε ένα διαμέρισμα και να είσαι εδώ και να συνεχίσεις αυτό που αγαπάς. Γιατί ο άντρας μου αγαπάει τόσο πολύ και θέλει να κάνω αυτό που μου αρέσει, που μπορώ να το κάνω. Πώς τα βλέπεις, Βασιλική? Πολύ ωραία. Ωραία είναι. Ναι. Τι θα μας τραγουδήσεις? Το Phantom of the Opera. Σε ακούμε. Ευχαριστώ. In sleep he sang to me, in dreams he came. That voice which calls to me and says my name. And do I dream again? For now I find the Phantom of the Opera is there inside my mind. Εντάξει, το καταλαβαίνουμε. Έτρεμα και τα χέρια σου φαινόταν. Με τι ασχολείσαι εσύ? Οικιακά, ο άντρας μου είναι αγρότης. Ο άντρας σου σε έπεισε να έρθει, του τραγουδά? Το είδα στον Αρτένα. Ναι, άμα το βλέπω στα λόγια. Το είδα στον Αρτένα, μόλις το είδα, λέω δεν γίνεται να μην πάω. Πες μου κάτι, σε παρακαλώ πολύ. Γιατί θες να γίνεις τραγουδίστρια? Γιατί όταν ανακάλυψα ότι έχω το ταλέντο, το είπα και επειδή έχω κάνει 2 χρόνια φωνητική, θα ήθελα να ασχοληθώ με το τραγούδι, γιατί είναι το από αυτά που μου αρέσουν πάρα πολύ. Θες να τραγουδήσεις σε musical ή σε κέντρο, διασκέδασης? Σε κέντρο διασκέδασης. Το Phantom of the Opera. Παιδάκια εκεί. Ναι, έχω ένα αγοράκι, δεν σήμισε εδώ. Θα αφήσεις και τα αγοράκια. Θα... Ναι. Το θέλει και ο άντρας μου, το θέλω και εγώ και... Αφού το θέλει και εσύ, αυτό, το θέλω και εγώ. Δηλαδή, έχω και 2 προτάσεις, αλλά δεν ξέρω τώρα τι γίνει εδώ. Πού? Σπάρτη. Εντάξει, Βασιλική, θεωρώ ότι δυστυχώς δεν νομίζω πάμε πιο πέρα. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ. Έγινε. Γεια σας. Γι' αυτό μ' αρέσει ο Λεβέντης. Καθαρίζει. Δεν πέρασα. Δεν αισθάνομαι απογοήτευση. Αισθάνομαι ότι πρέπει να δουλέψω κι άλλο, να μπορέσω να δουλέψω και σε κάποια μαγαζιά, να έχω την πείρα, να μην έχω άγχος μπροστά τους, να είμαι λίγο καλύτερα. Απογοήτευση όχι, μπαίνω πιο δυναμικά. Η Βασιλική δεν πέρασε στην επόμενη φάση. Θα γυρίσεις τη Σπάρτη αποφασισμένη να συνεχίσει τα τραγουδά. Εμείς απλά θα της ευχηθούμε καλή επιτυχία.